μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε αυτή την πρώτη μάχη την οποία δίδουμε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός δικαστικών αιθουσών για δύο ώρες παρέμειναν οι δικηγόροι διαμαρτυρόμενοι για τις δίκες εξπρές. Δεν θα υποστήλουμε τη σημαία, θα συνεχίσουμε μαχητικά τον αγώνα μέχρι τέλους. Δεν είμαστε κομπάρσεις της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι κατήρθαν σε προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντά τους έξω από το ανώτατο δικαστήριο και τα επαρχιακά δικαστήρια με αίτημα την άμεση απόσυρση των κανονισμών που εξέδωσε το ανώτατο για ταχεία εκδίκαση καθυστερημένων υποθέσεων, γνωστή ως backlog. Ουσιαστικά προνοεί για εξπρές δίκες χιλιάδων υποθέσεων των ετών 2014 μέχρι 2018. Επηρεάζονται χιλιάδες συμπολίτες μας. Το μόνο που επιτυγχάνεται σύμφωνα με τους δικηγόρους με την προώθηση αποσπασματικών και μονομερών λύσεων είναι να ασκείται αφόρητη πίεση σε διαδίκους δικηγόρους αλλά και δικαστές. Θα έχουμε συνοπτικές δίκες και φοβόμεθα ότι θα έχουμε πολλές απορρίψεις υποθέσεων χωρίς να δίδεται το δικαίωμα στον διάδικον για προετοιμασία της υπόθεσης και να καλέσει όλους τους μάρτυρες. Προσθέτοντας ότι το πρόβλημα των καθυστερημένων υποθέσεων που υπερβαίνει τις 50.000 θα αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη δικαστών. Οι δικηγόροι διαμηνύουν ότι δεν θα μετατραπούν σε ξυλαστήρια θύματα και προειδοποιούν ότι αν δεν αποσυρθούν άμεσα οι κανονισμοί του ανωτάτου θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.